Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στη συντροφιά μας και απόψε. Σήμερα έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, με τους οποίους θα συζητήσουμε ένα πνευματικό αντικείμενο, ένα πνευματικό παιχνίδι, ένα πνευματικό άθλημα, το σκάκι. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω δύο πολύ καλούς φίλους, την Μαριάννα την Παγκαλή και τον Μάρκο τον Ανήσιο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Ευχαριστούμε το κανάλι για την τιμή που μας κάνει και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σκάκι. Είναι δική μας χαρά, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, εσείς βέβαια θα μας τα πείτε καλύτερα, αλλά εγώ το θεωρώ πνευματικό παιχνίδι, πνευματικό άθλημα. Πολύ σωστά. Και θα το αναλύσουμε αυτό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας την αξία αυτού του αθλήματος. Έτσι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να σας παρουσιάσω πρώτα την Μαριάννα την Παγκαλή, η οποία είναι αρχιτέκτον και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός σκακιστικού ομίλου που φέρει το όνομα Κότινος. Μάλιστα. Και επίσης είσαι προπονήτρια, αλλά δεν θέλω να τα πω εγώ, σε παρακαλώ. Πες μας δύο λόγια για σένα. Από πού μας έρχεσαι, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και πώς έχεις ασχοληθεί με το σκάκι. Από την Αθήνα έρχομαι, από εκείνη η καταγωγή μου. Έχω τελειώσει εδώ και αρκετά χρόνια αρχιτέκτον μηχανικός. Με το σκάκι άρχισε η ενασχόλησή μου από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ο πατέρας μου έμαθε έτσι τα βασικά, όπου ο πατέρας μου τότε ήταν αθλητής της ομάδας του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από τα 5 ήξερα έτσι τα βασικά. Αργότερα στην πορεία γράφτηκα κι εγώ σε κάποια σκακιστικά σωματεία, αρχικά στο Πανελλήνιο και ύστερα στον Κότινο. Και από τότε άρχισα, ας πούμε, να παίζω αγωνιστικό σκάκι, χωρίς να κάνω πρωταθλητισμό, πιο ερασιτεχνικά. Ώσπου αργότερα, εκεί και μετά τα 18, ασχολούμαι κυρίως με προπονήσεις παιδιών, διαιτησίες και με όλα αυτά τα παραγωγικά, ας το πούμε έτσι. Και κατέληξα να έχω και αυτή τη θέση στο διοικητικό. Στο διοικητικό, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θα πούμε αρκετά για να πούμε, καταλάβουμε τι είναι ο σύλλογος που φέρει το όνομα Κότινος, πώς βγήκε αυτό το όνομα. Αλλά επέτρεψέ μου να συστήσουμε λίγο και τον Μάρκο. Βεβαίως. Μάρκο, όμως είσαι μαθηματικός. Εγώ είμαι μαθηματικός. Και σκακιστής. τη Μαριάννα την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Παίζουμε και σαν αντίπαλοι. Πολλές φορές είναι και. Αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα είναι από το τουρνουά της Ικαρίας το 17, στο οποίο είχαμε παίξει και εγώ και η Μαριάννα και ο πατέρας της, που προαναφέρθηκε. Οπότε και ο μπαμπάς της είναι παλιός αθλητής. Παλιός, βετεράνος. Παλιός αθλητής και πολύ καλός φίλος. Μάλιστα, μάλιστα. Και πολύ καλός φίλος. Τώρα, εγώ με τον Κότινο έχω μια πάρα πολύ καλή φιλική σχέση. Τα παιδιά όλα τα ξέρω. Έχουμε και στη σκακέρα πολλές φορές έρθει αντίπαλη, αλλά σε αυτό το σύλλογο πηγαίνω πάρα πολύ συχνά, γιατί και η κόρη μου που είναι στα πρώτα της βήματα έχει βρει πάρα πολλά παιδάκια στα οποία στα τουρνουά μπορεί να ξεκινήσει να κάνει κάποιες προπονήσεις και της αρέσει πάρα πολύ εκεί πέρα ο χώρος και η Μαριάννα, γι' αυτό και τον προτιμούμε. Βέβαια, ως μαθηματικός γνωρίζω ότι έχεις και μια πολύ έντονη κοινωνική δράση, συμμετέχεις ως καθηγητής στα κοινωνικά φροντιστήρια που είναι στην περιοχή του Περιστερίου. Ναι, ευχαριστώ για την ευκαιρία τώρα. Ναι. Εδώ πέρα είμαστε με το φίλο μου, τον Γιώργο τον Βαθιώτη, στα κοινωνικά φροντιστήρια του Περιστερίου. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια έμπνευση του Γιώργου. Είμαστε τώρα στην τάξη, βλέπουμε, με τα παιδιά κάνουμε μαθήματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, προετοιμάζουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που δίνεται να το αναφέρουμε αυτό. Εκεί, εκτός από τα άλλα μαθήματα που διεξάγονται στα κοινωνικά φροντιστήρια, υπάρχει κάποια σκέψη και για το σκάκι? Ναι, θέλουμε άμεσα να φέρουμε τον κόσμο σε επαφή με το σκάκι, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τους ενήλικες και όλες τις ηλικίες, γιατί πραγματικά είναι ένα άθλημα, όπως είπαμε, μια ολόκληρη επιστήμη και μια μορφή τέχνης στο σκάκι, για το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη σκέψη του ανθρώπου. Με βάση αυτό που λέμε με τον Μάρκο, πες μου, Μαριάννα, μπορεί δηλαδή με το σκάκι να ασχοληθεί και κάποιος μεγάλος, μεγαλύτερος στην ηλικία, που ίσως μέχρι τώρα δεν έχει ασχοληθεί με το σκάκι? Ναι, εννοείται. Το σκάκι το καλό είναι ότι δεν έχει ηλικίες,
Είναι ένας έτσι καταλύτης που μπορεί να ενώσει όλες τις ηλικίες, τα δύο φύλλα, γιατί σχεδόν σε κανένα άλλο άθλημα δεν παίζουν έτσι άντρες με γυναίκες μαζί σε ένα ίδιο τουρνουά. Μπορούν να παίξουν ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου. Μπορούν να παίξουν όλοι σκάκι. Και στις μεγάλες ηλικίες, σίγουρα είναι έτσι πιο πολλά το ωφέλη όταν ξεκινάει κανείς από μικρός, αλλά και οι μεγάλοι μπορούν να βρουν ένα πολύ ωραίο χόμπι. Επίσης, βοηθάει πολύ και στις πιο μεγάλες ηλικίες, γιατί έχουν γίνει έρευνες και μας λένε ότι βοηθάει πολύ και εναντίον του Αλσχάιμερ. Γιατί ενισχύει τη μνήμη, είναι μια ευχάριστη έτσι, διαδικασία και ψυχολογικά στηρίζει πολύ. Και εγώ πιστεύω το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Έχουμε δηλαδή και τμήματα μεγάλων που αρχίζουν σε μεγάλη ηλικία και το ευχαριστούνται πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δυο σας για αυτό το σχολιασμό στην αρχή της κουβέντας μας. Επειδή εμείς από την εκπομπή συνηθίζουμε να τονίζουμε ότι πρέπει ο Έλληνας να φύγει από τον καναπέ. Από αυτή την αδράνεια που μας έχει βάλει, αυτή η κρίση που περνάμε, όπως και αν την ονομάσουμε, να βγούμε από τον καναπέ. Ψυχολογική στήριξη λοιπόν προσφέρει το σκάκι και μπορούμε να ασχοληθούμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε. Ναι, αρκεί να έχουμε διάθεση για κοινωνικότητα, έτσι, γνωριμία και μάθηση. Μόνο να, δεν είπα και εγώ να σας ευχαριστήσω βέβαια, γιατί τα είπε όλο ο Μάρκος. Μεγάλη τιμή που γίνεται και σε μένα προσωπικά και στην ομάδα να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και να μιλήσουμε για το άθλημα που αγαπάμε πολύ και για ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Η χαρά είναι δική μας, γιατί έχετε έναν σύλλογο πολύ ζωντανό. Σε λίγο η πληροφορία που θα δείξουμε, που θα συζητήσουμε και οι φωτογραφίες θα δείξουν τι ζωντάνια υπάρχει σε αυτό το σύλλογο, ειδικά από μικρά νεαρά παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν έργο το οποίο κάνετε. Επειδή ανέφερα δύο τίτλους για το σκάκι, παιχνίδι ή άθλημα, πες μας αν θέλεις εσύ Μαριάννα μου, για σένα τι είναι από τα δύο το σκάκι? Είναι και τα δύο. Μάλιστα. Σίγουρα είναι παιχνίδι, γιατί είναι κάτι το οποίο το ευχαριστιόμαστε, το παίζουμε. Ειδικά και όσοι παίζουν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, δίνει τις συγκινήσεις του παιχνιδιού και τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Αλλά ωστόσο είναι και άθλημα και αυτό θα το συζητήσουμε και αργότερα, πώς έχουν διαμορφωθεί οι σκακιστικές ομάδες. Μοιάζει αρκετά και η δομή τους και με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχουμε εθνικές κατηγορίες, έχουμε σκακιστικά δελτία, έχουμε αποστολές στο εξωτερικό. Πρώτη εθνική, β' εθνική. Ναι. Γίνεται μάχη κάθε χρόνο για τις θέσεις αυτές. Βέβαια σε πολύ πιο ερασιτεχνικό επίπεδο από το ποδόσφαιρο, αλλά είναι σίγουρα και άθλημα. Και απαιτεί πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια και προπονήσεις για να φτάσει ένας αθλητής σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Πάμε όμως να γνωρίσουμε γρήγορα το σύλλογο, ο οποίος φέρει το όνομα Κότινος. Και καθώς θα βλέπουμε και μερικές φωτογραφίες με το σήμα, θέλω να μας πεις, Μαριάννα μου, τι σημαίνει Κότινος και πώς αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα. Εδώ είναι το σήμα σας, έξω από την πόρτα του συλλόγου. Το σήμα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, Κότινος ήταν το δάφνινο στεφάνι με το οποίο έστεφαν τους Ολυμπιονίκες. Μάλιστα. Στην αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή είμαστε η πιο νέα γενιά, δεν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση. Ο πρώτος πρόεδρος του Κότινου, ο Πέτρος ο Κολυβάς, που λέμε ότι είναι και ο σκακιστικός πατέρας του Κότινου, που είναι ακόμα κοντά μας, έτσι, απλά όχι ως πρόεδρος, είναι και έφορος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, έδωσε αυτό το όνομα. Πάντως έχετε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό χώρο, πολύ ζεστό. Εδώ φαίνεται και η πινελιά, η γυναικεία η δικιά μου. Και του αρχιτέκτονα, της αρχιτεκτόνισσας. Πολύ ζεστός χώρος. Εδώ είστε? Εδώ είμαστε με τον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη τον Σταματάκο, ο οποίος είναι έτσι με το μπουφάν, να το πω, ανάμεσα με εγώ. Δίπλα ήταν και κοντά σε μένα και ο Γιώργος Σεφέρης, πολύτιμος βοηθός. Και προπονητής επίσης. Και προπονητής. Mm-hmm. Να σας πω μόνο λίγο ότι από τον πρώτο μας έτσι, πρόεδρο, ήμασταν εμείς έφηβοι τότε και παίζαμε σκακιστές και από εκεί και ύστερα η νέα γενιά έχει αναλάβει, πια έχουμε πάει σε αυτό τον καινούριο χώρο, με φοβερή εθελοντική προσπάθεια, γιατί δεν υπάρχουν έτσι χρήματα στο σκάκι. Mm-hmm. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται εθελοντικά, με τη χαρά να βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται, να προχωράει η ομάδα μας έτσι, στα διάφορα πρωταθλήματα.
Περνάμε ευχάριστα. Κάποτε μάλιστα υπήρχε και ένα σλόγγαν που έλεγε, όταν ήμουν εγώ μικρή, ναι στον αθλητισμό, ναι στο σκάκι, όχι στα ναρκωτικά. Τέλεια. Το σκάκι είναι κάτι που σε γεμίζει, γεμίζει τις ώρες σου και πιστεύω ότι δίνει πολλές διεξόδους σε έναν άνθρωπο. Ειδικά στα νέα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Που έχουν σε ενέργεια. Σε όλες τις ηλικίες όμως, γιατί ξεφεύγει το μυαλό σου, λύνει προβλήματα. Πολύ σωστά. Εδώ συνεχίζουμε, βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από εκδηλώσεις σας, από συμμετοχές σε τουρνουά. Τώρα, σαν όμιλος σκακιστικός, επειδή πολλοί από τους τηλεθεατές μας ίσως να μην έχουν ασχοληθεί, να μην γνωρίζουν, τι προσφέρει, τι κάνει. Δηλαδή, έρχομαι εγώ να γραφτώ στο σύλλογο, τι περιμένω να πάρω από το σύλλογο, ποιες είναι οι δράσεις που έχετε. Θα σας πω. Μπορεί προφανώς όποιος θέλει να έρθει να παίξει τις μέρες που είμαστε ανοιχτά, εντελώς έτσι, δωρεάν, αφήνοντας έτσι, κάποια ελάχιστα στοιχεία μόνο έτσι, επικοινωνίας. Ωστόσο, αν θέλει να προχωρήσει, μπορεί να κάνει κάποια μαθήματα. Έχουμε πολλές ώρες για μαθήματα και πολλές μέρες, έτσι, πολλές δυνατότητες, αναλόγως με το επίπεδο του κάθε παίχτη. Μπορεί να συμμετέχει επίσης σε αγώνες, εκτός από το πρωτάθλημα που παίζουν οι πιο καλοί στην ομάδα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και στους παίχτες τους πιο ερασιτέχνες, οπότε κατεβαίνουν και σε πρωταθλήματα πιο ερασιτεχνικά. Μπορεί επίσης να έρθει να μαζευτεί, όταν μαζευόμαστε για παρέα, για καφέ, για κουβεντούλα. Και στα παιδιά πολλές φορές τους έχουμε πει να έρχονται, παίζουν επί τραπέζια μαζί μας, μπορεί και να τα διαβάσουμε κάποια φορά, σαν μια μικρή έτσι, σκακιστική οικογένεια. Πολύ καλά. Και να σας πω μόνο και κάτι που ξέχασα για τον Κότινο. Ο Κότινος λοιπόν ήταν το στεφάνι που έστεφαν τους Ολυμπιονίκες και αυτό είναι σύμβολο του αγώνα που φέρνει την νίκη αλλά που δεν περιμένει κάποιο υλικό αγαθό αλλά είναι η επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας το ηθικό κομμάτι. Και νομίζω ότι τελικά τα έχουμε καταφέρει σε αυτό να είμαστε κοντά έτσι στο σύμβολό μας, γιατί οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν από εμάς είμαστε εκτός από ερασιτέχνες, είμαστε και εθελοντές και το κάνουμε για την ομάδα, όχι για τα χρήματα, παρόλο που έχουμε και κάποιους πολύ καλούς και διακεκριμένους αθλητές και προσφέρουμε και δεν διαχωρίζουμε τη θέση μας από κάποιον άλλον λιγότερο ικανό σκακιστικά. Θέλεις να μας αναφέρεις μερικές από τις διακρίσεις του συλλόγου? Ναι. Να σας πω, εμείς επειδή είμαστε σύλλογος έτσι ερασιτεχνών, να το πούμε έτσι, δεν έχουμε επαγγελματίες, δεν έχουμε τις κορυφαίες διακρίσεις της αλφα-εθνικής κατηγορίας οι αθλητές μας να έχουν κάνει κάποια φοβερή διάκριση στο εξωτερικό, ωστόσο έχουμε κάποιους καλούς αθλητές πολύ, που έχουν καταφέρει διακρίσεις είτε ατομικές, πρόσφατα αναφέρω την πρώτη μας κακέρα, τον Κωστή το Μεγαλιό που είναι και προπονητής, και πρόσφατα κατέκτησε και την όρμα του διεθνούς μέτρα σε ένα τουρνουά στο εξωτερικό. Έχει και παλιότερα διακρίσεις έτσι, ατομικές σε τουρνουά του εξωτερικού. Επίσης, τώρα που με ξεχάσω και κανένα, επίσης σε πρωταθλήματα έτσι, στην Ελλάδα κατηγοριών στην ηλικία τους, ο Αναστάσης Παπαργυρίου ήταν που είναι και πάλι αντρική κακέρα μας, είχε πάρα πολύ σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία του τότε. Και στα παιδιά μας πρωταθλητής έτσι, Αττικής, είχε βγει ο Λανίδης ο Θησέας. Δηλαδή έχουμε αρκετές καλές προσπάθειες στους αθλητές μας, που παρόλα αυτά επιλέγουν να είναι σε εμάς και όχι σε μια ομάδα αλφα-εθνικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλους προσωπικά και τους εθελοντές που βοηθάνε και τον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη τον Σταματάκο, τον Γιώργο τον Σεφέρη. Όλους τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επιλογή. Οπότε εκτός από ένα ζεστό χώρο, έχετε δημιουργήσει και ένα ζεστό κλίμα σαν ομάδα. Ναι. Έτσι, τα παιδιά και οι υπόλοιποι παίκτες αρέσκονται να έρθουν ναι. να δαπανίσουν χρόνο εκεί. Είναι το παρείστικο, είναι το σπίτι τους, το δεύτερο μια σπίτι οικογένεια. Τους. Μια οικογένεια. Καθώς θα συνεχίσουμε να δούμε μερικές ακόμα φωτογραφίες από το χώρο, πες μας, σε παρακαλώ, ένα παιδί από τι ηλικία μπορεί να αρχίσει. Εδώ είναι μερικές φωτογραφίες από την πρόσφατη επίσκεψη και της εκπομπής στο χώρο σας. Εδώ με το μπλε μπλουζάκι είναι ο Χρήστος ο Μπανίκας, ο οποίος είναι πολλές χρονιές πρωταθλητής Ελλάδος. Ναι. Mm-hmm. Θα πούμε αργότερα περισσότερα για τον Χρήστο τον Μπανίκα, αλλά ένα παιδί από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει? Στο σύλλογο, εμείς έχουμε μέχρι και προνήπια.
Μέχρι εκεί. Αλλά γενικά με τη μέχρι σωστή. Προνήπια. Αυτό, με τη σωστή καθοδήγηση μπορεί να αρχίσει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή από τα παιδιά από την ηλικία των τριών μπορούν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν. Όπως καταλαβαίνουν τη γλώσσα, καταλαβαίνουν τη μουσική, μπορούν να καταλάβουν κάποιες βασικές έννοιες του χώρου. Γιατί το σκάκι ασχολείται πολύ με το χώρο στο σκακέρα. Και είναι καλό. Δηλαδή μέχρι την ηλικία, όπως έχω διαβάσει, σε εκείνη την ηλικία το παιδί απορροφά σαν σφουγγάρι όλη τη γνώση. Βέβαια δεν θα του μάθουμε τις κινήσεις αναλυτικά και όλα τα κόλπα, τα ανοίγματα, στρατηγικές, αλλά ακόμα και σε αυτή την ηλικία θα ήταν πολύ ωραίο το παιδί, θα του έκανε πολύ καλό δηλαδή στη σκέψη του και αργότερα να μάθει κάποιες βασικές αρχές. Τώρα, σε συλλόγους εκεί, νήπια, προνήπια είναι ίσως το πιο μικρό, εκτός αν βρεθεί κατάλληλο τμήμα με πολλά παιδιά, μπορούμε να αναλάβουμε και πιο μικρά παιδάκια. Μάλιστα. Εσύ, Μάρκο, από την εμπειρία σου στο σκάκι, τι άλλο βοηθάει τα νεαρά παιδιά? Γιατί να ασχοληθούν από πολύ μικρή ηλικία? Σίγουρα τα βοηθάει να είναι πιο συγκροτημένα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μπορεί ένα παιδί να καθίσει πάνω σε μια σκακέρα για πάρα πολλή ώρα, σίγουρα τα μαθήματα μετά το να καθίσει και να μελετήσει του είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί το ένα είναι αγωνιστικό, χρειάζεται το 100% της απόδοσής του. Τα βοηθάει στο να κρίνουν γρήγορα, γιατί υπάρχουν και οι γρήγορες παρτίδες που θέλουν άμεσες αποφάσεις. Μέσα στην εμπειρία μου, γιατί είμαι σε συλλόγους από τη δεκαετία του 90, δεν έχω δει ποτέ κάποιο παιδί που να είναι σε μια ομάδα σκακιστική και να μην έχει πετύχει σε μια σχολή στην Αθήνα, σε πανεπιστήμιο. Μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή βελτιώνει πάρα πολύ τη σκέψη. Τη σκέψη, ακριβώς. Mm-hmm. Την και, ποιότητα και της σκέψης. Και τη γρηγοράδα επίσης που είπες. Ταχύτητα, ναι. Οριμάζουν πιο γρήγορα, πιστεύω, στο σκάκι τα παιδιά. Όχι ότι υποβαθμίζουμε σε καμία περίπτωση το στίβο ή το μπάσκετ. Αυτό είναι απαραίτητο, ναι. Γιατί η φυσική κατάσταση βοηθάει πάρα πολύ στο σκάκι. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που δεν έχει φυσική κατάσταση δεν θα μπορεί να αντέξει σε μια παρτίδα πολλών ωρών. Δηλαδή θα καταρρεύσει ή θα δυσκολεύεται στο φινάλε. Αλλά σίγουρα βελτιώνει πάρα πολύ την ποιότητα της σκέψης των παιδιών. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν σε έκοψα και ήθελες κάτι να προσθέσεις σε αυτό. Σε αυτό μόνο να πω ότι από μελέτες που έχουν γίνει, όταν τα παιδιά ασχολούνται από μικρή ηλικία με το σκάκι, οξύνεται και η σκέψη τους, η κριτική ικανότητά τους, η αναλυτική σκέψη, έτσι αυτό τα ξέρει και ο Μάρκος ως μαθηματικός καλύτερα. Οπότε και ίσως και αυτός είναι ο λόγος που τελικά τα παιδιά βοηθούνται και στα μαθηματικά, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σίγουρα βοηθούνται και στα μαθηματικά, αλλά και το σκάκι βοηθιέται από τα μαθηματικά. Δηλαδή υπάρχει μια ανατροφοδότηση. Γιατί τα μαθηματικά σίγουρα δεν είναι μια μικρή επιστήμη. Οι νόμοι των μαθηματικών διέπουν ολόκληρο το σύμπαν και πώς δεν θα μπορούσε και την καθημερινή μας ζωή θα μπορούσαμε να βγάλουμε το σκάκι από αυτό που είναι καθαρά ένα πνευματικό άθλημα. Αλλά εμείς αυτό που προσπαθούμε τώρα να ξεκινήσουμε στον Κότινο μαζί με τη Μαριάννα είναι να παντρέψουμε κάποιον τρόπο τα μαθηματικά και το σκάκι, να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά, γιατί στην πραγματικότητα τα μαθήματα, καθώς ένας μαθητής μεγαλώνει σε ηλικία, μπαίνει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, απαγορεύουν από το παιδί να ασχολείται τόσο πολύ με το σκάκι. Δηλαδή και ένας καλός αθλητής που έχει διακρίσεις θα παρατήσει το σκάκι για να ασχοληθεί με το σχολείο. Εμείς θέλουμε να παντρέψουμε τόσο καλά τα μαθηματικά και τα άλλα μαθήματα με το σκάκι, έτσι ώστε να μην φεύγουν από το σύλλογο τα παιδιά όταν μεγαλώνουν και να μπορούμε να κάνουμε μια ανατροφοδότηση μαθηματικά σκάκι και σαν παιχνίδι στις μικρές ηλικίες, αλλά και στις προπονήσεις μας. Οπότε το σκάκι έχει άμεση σχέση ή συνάφεια με επιστήμες όπως τα μαθηματικά. Αλλά τι έχουμε να πούμε σχετικά με τις καλές τέχνες, μουσική κτλ. Έχει το σκάκι επίσης κάποια σχέση? Μαριάννα. Εγώ πιστεύω ναι. Και μάλιστα έχουν γραφτεί και βιβλία πρόσφατα και ένας έτσι, καλός φίλος σκακιστής έγραψε ένα βιβλίο για τη μουσική και το σκάκι. Υπάρχει μεγάλη σχέση. Το σκάκι μπορεί να το συσχετήσεις με. Αν θέλεις να αναφέρεις και το όνομα και το βιβλίο, δεν είναι διαφήμιση. Θέλουμε να προβάλλονται αυτά. Η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι τον τίτλο. Δεν πειράζει. Ο Αχιλλέας ο ζωγράφος είναι. Που... Αφού είναι ο Αχιλλέας ο ζωγράφος. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, με συγχωρέσει. Δεν πειράζει. Το όνομα είναι αξιόλογο το βιβλίο, πραγματικά. Δηλαδή, το... Και αναφέρεται στο αντικείμενο αυτό τη σχέση δηλαδή, με τις καλές τέχνες. Με τη μουσική. Με τη μουσική. Βέβαια, η σχέση ποια είναι με τη αυτό μουσική? Είναι καλύτερα να το αναλύσει ένας επιστήμονας. Από όσο μπορώ να φανταστώ, γενικά το σκάκι, επειδή
Είναι έτσι όλες οι κινήσεις σε ένα κάναβο, πολύ τακτοποιημένες, με κανόνες. Έχει να κάνει πολύ και με το χώρο. Είχα δώσει και μια διάλεξη σχέση με το σκάκι και το χώρο, με την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονας. Φαντάζομαι ότι και εκεί σχετίζονται με το πεντάγραμμο, με τα μέτρα. Δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει. Αλλά η μουσική έχει άμεση σχέση και με τα μαθηματικά. Με το ρυθμό, ναι. Οπότε όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο σχετίζονται. Τα μαθηματικά γενικά σχετίζονται με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και εκτός από το σκάκι έχει αποτελέσει πολλές φορές πηγή έμπνευσης για ζωγράφους, ποιητές, ιδέα του. Και έτσι σκακιστές θέσεις ήταν και μεγάλοι ζωγράφοι και ο Μαρσέλ Ντισάμπ και άλλοι πολλοί. Εκτός από την έμπνευση, οι δύο κυρίες να παίζουν σκάκι, ένας πίνακας, ένα όμορφο ποίημα έτσι από την εποχή των υποτών. Και το ίδιο το σκάκι, η δομή του, μπορεί να το δει κάποιος σαν τέχνη. Γιατί ο τρόπος που κουνιούνται τα κομμάτια διαμορφώνουν κάποιον χώρο στη σκακέρα, με πεδία έτσι τετράγωνα προσπελάσιμα εμείς, σαν δωμάτια μπορούμε να το φανταστούμε, όπου κλείνουν και ανοίγουν πόρτες και διαμορφώνουν έτσι μια δικιά τους τέχνη, ας το πούμε. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ ειδικά, ειδικά πράγματα. Αλλά επειδή διαπίστωσα και εγώ ότι τα σπουδαία πράγματα που γίνονται στο χώρο του Συλλόγου Κότινος έχουν παραχθεί από εθελοντισμό. Ναι, αυτό και είστε αξιέπαινοι γι' αυτό. Έχετε υπόψη σας για το μέλλον του Συλλόγου να κάνετε και άλλες δράσεις εθελοντικής βάσης? Δηλαδή να συγκεντρώσετε κοντά σας ανθρώπους που αγαπούν τον εθελοντισμό? Ναι, εμείς εκτός από το πρόγραμμά μας, έτσι, το σκακιστικό, προφανώς θέλουμε να δυναμώσουμε την ομάδα, να πάρουμε μέρος σε άλλα τουρνά, γιατί ξέχασα να σας πω, στις διακρίσεις η ομάδα έχει πάρει πάρα πολλά κύπελα, σε παράληψη, γι' αυτό το αναφέρω τώρα, σε διάφορες διοργανώσεις της Αττικής, όπου, εντάξει, θα το βλέπετε και στις φωτογραφίες, έχουμε πάει αρκετά καλά. Εκτός όμως από το σκακιστικό κομμάτι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ανοίξουμε έτσι το σύλλογο στον κόσμο και στη γειτονιά μας, έτσι, στην Κυψέλη, δείχνοντάς τους και άλλους έτσι, δρόμους και τρόπους σκέψης. Είχαμε κάνει και παλιότερα στο Πανελλήνιο, με τον Κότινο, βραδιά ποίησης με θέμα το σκάκι, σκακιστικά ποίηματα. Να δούμε έτσι κάποιες ταινίες. Σκακιστικές αρχικά, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα είναι η αφορμή και μετά θα το ανοίξουμε. Ζωγραφική στα παιδιά ή έτσι να κάνουμε κάποιες κατασκευές, που να φτιάξουμε κομμάτια, να κάνουμε ένα μικρό θεατρικό παιχνίδι με θέμα το σκάκι. Και σίγουρα το μεγάλο στοίχημα έτσι, που έχουμε και με το φίλο μας τον Μάρκο, είναι να παντρέψουμε το μαθηματικά με το σκάκι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Καταρχάς, πρέπει να σας δοθώ συγχαρητήρια, γιατί αποφασίσετε να δημιουργήσετε την έδρα του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας, σε μια ευαίσθητη περιοχή που είναι η Κυψέλη, που αυτό σημαίνει ότι ανοίγει η ιδέα του σκάκι, αλλά επίσης και ο εθελοντισμός και η ωραία συντροφιά και παρέα σε μια γειτονιά που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχετε βρει ανταπόκριση από τη γειτονιά, δηλαδή αντιλήφθηκαν τι γίνεται εκεί στον Κότινο και να έρθουν κοντά? Νομίζω πως ναι. Και αυτή είναι και έτσι η χαρά μας, η ανταμοιβή μας, όταν έρχεται ο κόσμος και μας λέει ότι αναβαθμίστε τη γειτονιά ή έχουμε κάπου να πάνε τα παιδιά αυτό μας. Αυτό να το λες με παρησία. Ναι. Αναβαθμίσατε τη γειτονιά. Ναι, ναι. τα παιδιά να βγουν, γιατί και η γειτονιά είναι έτσι λίγο δύσκολη, δεν είναι εύκολο τα παιδιά να βγαίνουν στις πλατείες να παίζουν έτσι, μετά από μια ώρα προχωρημένη. Και χαίρονται, πιστεύω, και οι γονείς να έρχονται να μας αφήνουν τα παιδιά τους να παίζουν, να συναντάνε άλλα παιδιά. Βλέπουν τη δουλειά μας, την αγάπη μας, γιατί η αγάπη είναι κάτι που φαίνεται, δεν κρύβεται. Οπότε νομίζω ότι έχουμε. Θα θέλαμε σίγουρα περισσότερο κόσμο να μας μάθει, είναι ακόμα νωρίς. Είναι τώρα στο νέο μας γειτονιά, δεν έχουμε ούτε ένα χρόνο. Οπότε είναι ακόμα νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα, ναι. Νωρίς. Σιγά σιγά. Άλλωστε γι' αυτό είστε και εδώ σήμερα. Γιατί θέλουμε η γειτονιά να σας γνωρίσει και η ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι ως σύλλογος, για να μπορείτε να συντηρηθείτε, έχετε κάποια συνδρομή. Ναι. Όμως, αν κατάλαβα καλά, είτε ένα παιδί είτε ένας ενήλικας μπορεί να έρθει στην αρχή δωρεάν να ασχοληθεί λίγο, να παίξει, να δει αν πραγματικά τον ενδιαφέρει το άθλημα ή το παιχνίδι
και μετά να γίνει μέλος. Ναι, η συνδρομή, εμείς προσπαθούμε γενικά να μην βλέπουμε έτσι σαν πελάτες τους μαθητές. Όχι, φυσικά, βλέπουμε, όχι. Συνδρομή υπάρχει μόνο όταν κάποιος θέλει να κάνει κάποια μαθήματα mm-hmm. Ή να συμμετέχει σε κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο ενίκιο, στα έξοδα, κυρίως δηλαδή εκεί πέρα πηγαίνουν. Από εκεί και ύστερα είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει να παίξει με την ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος αν θες να παίξει με την ομάδα, αν θες να παίξει φιλικούς αγώνες. Να παρακολουθήσεις ενδεχομένως και κάποια μαθήματα έτσι, χωρίς συνδρομή να δεις αν σ' αρέσει. Και από εκεί και ύστερα, αν γίνεις μέλος, υπάρχει μια συνδρομή έτσι, μέλος, για πολύ λίγα μέλη εμάς τους βασικούς για τη συντήρηση. Και όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει, να βοηθάει και αλλιώς, όχι μόνο οικονομικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να βοηθάει, να ανοίγει το σύλλογο, με άλλους τρόπους, ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι Μάλιστα. μπορεί. Και βέβαια εκτός από εσάς τους δύο που γνωρίζουμε σήμερα, ήδη αναφέρατε τα ονόματα και άλλων προπονητών, mm-hmm. Αλλά στηρίζουν το σύλλογο και πολύ ενδιαφέροντα ονόματα υπέροχων αθλητών, με πολλές διακρίσεις, ευρωπαϊκές, ελληνικές, διεθνείς κτλ. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που στηρίζουν το σύλλογό σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε λίγο μαζί σας.